Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Άνω κάτω η πολιτική ζωή, σκιές, καταγγελίες και βαριά υπονοούμενα από τον Γιώργο Κατρούγκαλο για τις προσλήψεις με προμήθειες στο πλευρό του το Μαξίμου. Θα ζητήσω τα συμβόλαια Κατρούγκαλο από το Δικηγορικό Σύλλογο, προαναγγέλει τώρα ο Γεωργιάδης. Δικό σας μονοπόλιο ή διαπλοκή, απαντά το Μαξίμου. Προσδοκίες στην Αθήνα για το αυριανό τέτατε Τσίπρα Μέρκελ στο Βερολίνο. Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη κατά της λιτότητας. Συγκεντρώσεις και στην Ιρλανδία για την επιβολή νέων φόρων από την κυβέρνηση. Στις κάλπες οι Γάλλοι για τις περιφερειακές εκλογές. Μεγάλο το δημοσκοπικό προβάδισμα της Λεπέν σε ελεύθερη πτώση οι σοσιαλιστές του Ολάντ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sky για τις ελλείψεις φαρμάκων. Ακόμα και μέσω διαδικτύου Facebook αναζητούν οι ασφαλισμένοι αλλά και οι φαρμακοποιοί συγκεκριμένα σκευάσματα. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για το αυριανό κρίσιμο ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε οργασμό προετοιμασίας για την πρώτη λίστα των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θα έχει στις βαλίτσες του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε απόψε νέα σύσκεψη με το Οικονομικό Επιτελείο, την ώρα που από το Βερολίνο ακούγονται και νέα πιεστικά μηνύματα προς την ελληνική πλευρά. Στο εσωτερικό μέτωπο, σε ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στο Μαξίμου αλλά και την αντιπολίτευση, εξελίσσεται η υπόθεση Κατρούγκαλου, ο οποίος μιλά ανοιχτά για εκτέλεση συμβολέου εναντίον του από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τους συναδέλφους, με τη Λίδα Μπόλα που βρίσκεται στο Μαξίμου, τον Στέφανο Γεωργακόπουλο για να δούμε το κλίμα από την Γερμανία και τα δημοσιεύματα από εκεί και το Στράτο Μπαλή. Λίδα, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς νωρίτερα είχαμε πριν από λίγο δηλαδή και νέα ανακοίνωση από το Μαξίμου για το θέμα Κατρούγκαλου. Και το Μέγαρο Μαξίμου προχωράει ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας το θέμα Κατρούγκαλου με το αυριανό ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε νέο non-paper από το γραφείο του Πρωθυπουργού, γίνεται προσπάθεια αποδυνάμωσης της κυβέρνησης. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται ένα θέμα στο οποίο υπάρχει κοινός τόπος με τη γερμανική κυβέρνηση. Γίνεται λόγος για προσπάθεια ηθικής απομείωσης της ελληνικής κυβέρνησης και η ανακοίνωση αυτή καταλήγει. Όσοι φοβούνται ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, στο θέμα της διαπλοκής, καλά κάνουν και φοβούνται. Λοιπόν, να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα στην υπόθεση Κατρούγκαλου, στο ρεπορτάζ του Τίμου Παπαδόπουλου. Προβοκάτσια και πλαστογραφία. Στην αντεπίθεση επιχείρει να περάσει ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οποία κατηγορώντας ευθέως τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη, την εφημερίδα Βήμα και τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ότι σύναψαν και εκτέλεσαν συμβόλαιο διαπλοκής εναντίον του. Αυτό δεν είναι απλώς ένα συκοφαντικό δημοσίευμα, αλλά είναι ένα συμβόλαιο διαπλοκής με ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Ένα λεπτό. Δεν είναι προφανές ποιος είναι ο φυσικός αυτούργος. Είναι ο συντάκτης, είναι η εφημερίδα και ίσως πιθανόν να είναι και συνολικά το συγκρότημα. Αυτοί που είναι πίσω από το συμβόλαιο διαπλοκής είναι τα κόμματα της διαπλοκής και τα οικονομικά συμφέροντα που τους στηρίζουν και τα ονομάζουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Στο πρωτοσέλιδό του, το Βήμα της Κυριακής εμφανίζει τον κύριο Κατρούγκαλο να συνάπτει ιδιωτικά συμφωνητικά με προμήθεια 12% με απολυμμένους ή σε διαθεσιμότητα δημόσιους υπαλλήλους που διεκδικούσαν την επιστροφή τους στο δημόσιο ακόμα και μέχρι την 27η Ιανουαρίου, οπότε και ορκιζόταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είναι αλήθεια ότι το ψηφοειδικό αυτό κατατέθηκε στις συντάχθηκε στις 27. Η μέρα που ορκιζόσασταν. Ναι, το απόγευμα ορκιστικά. Εμένα ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, μου τηλεφώνησε το μεσημέρι. Δεν είχα ιδέα ότι θα είμαι υπουργός. Στο επίμαχο ιδιωτικό συμφωνητικό όμως, ο Γιώργος Κατρούγκαλος συνάπτει συμφωνία με υπάλληλο που είχε μισθολογική διαφορά με το δημόσιο και όχι με απολυμμένο ή σε διαθεσιμότητα. Στη δεύτερη παράγραφο του συμφωνητικού αναφέρεται πως ο εντολέας με την παρούσα σύμβαση δίνει εντολή στην πρώτη των συμβαλωμένων εταιρεία να χειριστεί την υπόθεση αγωγής του κατά του ελληνικού δημοσίου, ούτως ώστε σε περίπτωση νίκης του να εισπράξει από τον αντίδικο τη διαφορά από τη μείωση των κάθε είδους αποδοχών του. Το να κάνεις μια σειρά από εργολαβικά που αφορούν είτε μισθολογικές, έχουν να κάνουν με τα μισθολογικά ζητήματα, είτε με επαναπροσλήψεις και γι' αυτό υπάρχει ένα αντίτιμο 12%, τότε συγγνώμη, ο αντιμνημονιακός αγώνας που ακούω και από τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά βεβαίως και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τελικά έχει αντίτιμο. Οι απαντήσεις οι οποίες έχει δώσει είναι αποστομωτικές. Τώρα, άρα για σας κλείνει το θέμα Κατρούγκαλου. Δεν υπάρχει θέμα Κατρούγκαλου. Όχι, είναι ανοιχτό το θέμα. Από ποια άποψη? Ότι πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως για τους λόγους τους οποίους επιλέχθηκε
να στοχοποιηθεί όχι μόνο ο κύριος Κατρούγκαλος αλλά και η κυβέρνηση. Ο Υπουργός παραδέχτηκε πως μέχρι να εκλεγεί ευρωβουλευτής είχε εκπροσωπήσει δεκάδες υπαλλήλους που διεκδικούσαν την επιστροφή του στο δημόσιο, όπως σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς ή τους γιατρούς του ΕΟΠΗ του Πειραιά που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 2014. Πραγματικά εκπροσώπησε μαζί με την δικηγόρο Πειραιά τους ιατρούς έως την ημέρα που ορκίστηκε ευρωβουλευτής. Δεν υπήρξε συμβόλαιο εργολαβικό, ούτε κάποια πρόσθετη αμοιβή, εκτός από μια συμβολική. Μετά την εκλογή του όμως το Μάιο του 2014, οπότε και αποχώρησε από την προηγούμενη εταιρεία, ιδρύοντας δική του, ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστηρίζει πως δεν έχει συνάψει κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό με υπάλληλο σε αργία ή διαθεσιμότητα, παρά μόνο για μισθολογικές ή άλλες διαφορές. Μισό να μου εμφανίσετε, εγώ θα παραιτηθώ. Mm. Και μέχρι να μου εμφανίσετε μισό, θα σας λέω ψεύτη, συκοφάντη και εκτελεστή συμβολέου. Ο Υπουργός που είναι ο προστάτης του δημοσίου συμφέροντος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταθέτει αγωγές υπαλλήλων του δημοσίου εναντίον του δημοσίου. Ωραία. Και αυτό εσείς το θεωρείτε ηθικό. Λοιπόν, ο νόμος του 4024 είναι ένας αντισταγματικός νόμος εναντίον του οποίου είχα αρθρογραφήσει θεωρητικά και δικηγορίζει. Πόσα έχουν κατατεθεί τον Ιανουάριο, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μου πείτε? Όχι, δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν ξέρω τον αριθμό. Να σας πω εγώ, 22. Για μείζον ζήτημα ηθικής τάξης επέμεινε η εφημερίδα. Ο Υπουργός ομολογεί ότι την ημέρα που ο Πρωθυπουργός του ανέθετε υπουργικό χαρτοφυλάκιο, οι συνεργάτες του στο δικηγορικό του γραφείο κατέθετε προσφυγή κατά του δημοσίου και κατά του Υπουργείου του, επιδιώκοντας δικαίωση και αμοιβή. Ο Υπουργός ομολογεί ότι έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά τουλάχιστον με 20 σχολικούς φύλακες για να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να επαναπροσληφθούν. Παραδέχεται ότι τα συμφωνητικά αυτά παραμένουν σε ισχύ, παρότι πλέον ο ίδιος είναι Υπουργός. Απλώς, αν οι υπάλληλοι αυτοί δικαιωθούν, η προβλεπόμενη από τα συμφωνητικά αυτά αμοιβή δεν θα καταβληθεί στον ίδιον, αλλά στη συνεργάτη του. Το δικηγορικό γραφείο του κ. Κατρούγκαλου είχε αναλάβει και την προσφυγή της Δημοτικής Αρχής της Λάρισας κατά της περιφέρειας Θεσσαλίας για το θέμα της διαθεσιμότητας και της μη αποστολής στοιχείων που αφορούσαν τις μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Larisa.net, στις 12 Φεβρουαρίου, πολύ μετά τις εκλογές και την ορκομοσία της κυβέρνησης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου της Λάρισας αποφάσισε να αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Κατρούγκαλου την υπόθεση, με τον Υπουργό να διευκρινίζει πως πρόκειται για τυπικό λάθος ημερομηνιών και πως η υπόθεση ανατέθηκε σε συνεργάτη του, καθώς ο ίδιος είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του γραφείου του. Στο Στράτο Μπαλή τώρα, το είδαμε και στο ρεπορτάζ Στράτο του Τίμου Παπαδόπουλου για αυτό το νέο έγγραφο που προστίθεται στην υπόθεση από το Δήμο Λάρισας. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία ανακοίνωση για το θέμα από τον κύριο Κατρούγκαλο. Ναι, πριν από λίγο πήρα από τον κύριο Κατρούγκαλο την ανακοίνωση. Μιλάει για παραποίησης αλήθειας από τη Νέα Δημοκρατία και όργανα της κίτρινης δημοσιογραφίας, διότι όπως λέει έβαλε μια υπόθεση του 14 που αυτό βγαίνει μέσα από το έγγραφο, ότι την πήρε το γραφείο του κυρίου Κατρούγκαλου τώρα το Φεβρουάριο του 2015, τα Χαλκία πάλι είχαν δουλειά μπλέκοντας τον Οκτώβριο του 2014 με το Φεβρουάριο του 2015, λέει η Εύα, η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο ο κύριος Κατρούγκαλος. Και εδώ, όπως καταλαβαίνεις, φτάνουμε σε αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή το θέμα του κυρίου Κατρούγκαλου νομίζω ότι το προσεγγίζουμε κάπως λάθος, υπό την έννοια ότι δεν είναι νομικό ούτε γραφειοκρατικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Και γιατί είναι πολιτικό? Διότι ο αρμόδιος υπουργός φέρεται πριν ορκιστεί και από τον καιρό που είναι ευρωβουλευτής να έχει δουλειές με ανθρώπους που είναι σε διαθεσιμότητα, παύλα κινητικότητα, ακόμη και με μισθολογικές διαφορές. Και καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να πει από εδώ και πέρα ο κύριος Κατρούγκαλος μέσα στη Βουλή, πάντα θα έχει κάποιον ο οποίος θα του κουνάει το δάχτυλο και θα του λέει ναι, αλλά εσύ τότε με αυτή την υπόθεση κτλ. Νομίζω ότι σύν το χρόνο το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο εάν αρχίσουν να κυκλοφορούν και χαρτιά σαν και αυτό δεξιά-αριστερά που θα έχουν το όνομά του μέσα, είτε είναι αλήθεια είτε αυτά όχι. Που λένε είτε όχι. Πάντως πρέπει να πω, βλέποντας και την νεότερη ανακοίνωση του φίλου μου πραγματικά Γιώργου Κατρούγκαλου, ότι δεν είναι και λογική ότι όποτε γίνεται μια αποκάλυψη δημοσιογραφική κάποιοι ντε και καλά θέλουν το κακό της κυβέρνησης, το κακό του Αλέξη Τσίπρα και τον κακό όλων των υπουργών και όλοι είναι απέναντι στην κυβέρνηση
ντε και καλά επειδή γίνεται μια δημοσιογραφική αποκάλυψη ή μια δημοσιογραφική είδηση βγαίνει στον αέρα. Στράτο Μπαλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντως, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση έχει προκαλέσει και σήμερα ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ζητούν την αποπομπή του κ. Κατρούγκαλο, ενώ εξηγήσεις από τον Υπουργό και ανάλογες αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό ζήτησε το ποτάμι. Το θέμα έχει απασχολήσει και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η υπόθεση του Γιώργου Κατρούγκαλου γίνεται πρώτο θέμα στη γερμανική τηλεόραση και μάλιστα με τρόπο που επιχειρεί να επισκιάσει τις συζητήσεις της κυβέρνησης σε επίπεδο Βρυξελών. Σε ανάλογο κλίμα και η γερμανική Bild που φέρνει το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα. Το ρεπορτάζ για την υπόθεση Κατρούγκαλου φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο «Νέα παράνοια στην Ελλάδα. Υπόθεση διαφθοράς από τον Υπουργό κατά της διαφθοράς». Καλησπέρα, καλησπέρα. Άδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορύδης προαναγγέλνουν επιδρομή στο πρωτόκολλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τη Δευτέρα προκειμένου να ενημερωθούν για όλες τις υποθέσεις που έχει καταθέσει στο Σύλλογο ο Γιώργος Κατρούγκαλος πριν και κυρίως μετά την υπουργοποίησή του. Μάλιστα, μιλώντας στο Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν απέκλεισε ακόμη και ποινικές ευθύνες, ενώ κάλεσε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να παραιτηθεί για να διευκολύνει την κυβέρνηση και τις ιδέες του. Να δούμε ο αντιμνημονιακός αγώνας πόσο κοστολογείται. Και εδώ υπάρχουν συστήματα ηθικής και πολιτικής τάξης, αλλά ενδεχομένως και ποινικής. Γιατί αν κατέφθηκε επισήμως στο Σύλλογο αφού είχε περάσει 27η, τότε δημιουργούνται συστήματα πολύ μεγαλύτερη τάξη. Γιατί ένας ιδεολόγος δεν μπορεί σε ένα τέτοιο θέμα να βάζει την καρέκλα πάνω στις ιδέες του. Ο Παναγιώτης Κουρουπλής δεν άφησε κανένα περιθώριο για το ήθος του συναδέλφου του, κάνοντας λόγο για κατάφορη αδικία στο πρόσωπο του κυρίου Κατρούγκαλου. Έδωσε συνέντευξη, έδωσε εξηγήσεις. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί με τον πιο εύγλυτο τρόπο ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους υπόνοια. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κρατούν διακριτικές αποστάσεις και για την ώρα αρκούνται στις εξηγήσεις του ίδιου του κυρίου Κατρούγκαλου. Αποστάσεις τηρούν και ορισμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, που όμως βλέπουν και αδυναμία στη Νέα Δημοκρατία να ασκήσει αντιπολίτευση. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί όμως να υπάρχει ένα θέμα. Εγώ θα σας πω δυνητικά, ναι, μπορεί να υπάρχει. Ναι, για... Όμως οι εξηγήσεις που δόθηκαν και από αυτά που ακούω, νομίζω ότι μπορεί κανείς αβίαστα να πει, είπανε να ορθώσουν μια αντιπολιτευτική πολιτική, διότι δεν μπορούν να την ορθώσουν επί της ουσίας. Αλλά για τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να είμαστε άπαικτοι. Σας το λέω σαφώς. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Με πολύ όμως προσοχή, γιατί ξέρω τον Κατρούγκαλο. Βεβαίως. Είχανε πάει από μένα 4-5 άτομα. Δεν τους πήρε φράγκο. Στις κατηγορίες Κατρούγκαλου ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκονται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κατηγορώντας τον αναπληρωτή υπουργό για χυδαία συκοφαντία. Τον πληροφορούμε ότι συμβόλαια και συμφωνητικά εμείς δεν έχουμε με κανέναν. Ας μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Αυτή τη χυδαία συκοφαντία κατά του ΠΑΣΟΚ του την επιστρέφουμε. Τέτοια ζητήματα θα έπρεπε η κυβέρνηση κατευθείαν να τα ξεκαθαρίζει και να τα θέτει στην άκρη, ναι. Να δίνει τη δυνατότητα στον όποιο, τέλος πάντων, δεν, τώρα είναι ο κ. Κατρούγκαλος, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο, να υπερασπιστεί στον εαυτό του. Στη Λιδαμπόλια και πάλι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, Λίδα, τι προκύπτει από την σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο. Κινείται σε ενταδικούς ρυθμούς, Εύα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση για την όσο το δυνατόν συντομότερη κατάρτιση αυτής της λίστας των μεταρρυθμίσεων με τον πιο επεξεργασμένο τρόπο, ούτως ώστε να παρουσιαστεί τα επόμενα 24 ώρα στους θεσμούς και αμέσως μετά στο Eurogroup, ούτως ώστε να λάβει το πράσινο φως και για την εισρωή πλέον ρευστού στα ελληνικά κρατικά ταμεία. Άλλωστε, το περίγραμμα αυτής της λίστας των μεταρρυθμίσεων θα το παρουσιάσει και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας στην Άγγελα Μέρκελ στη συνάντηση που θα έχουν στο Βερολίνο. Θα αποτελεί ένα από τα δύο σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν επιτάπητο. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ένταση στις διμερείς σχέσεις και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας. Για δεύτερη συνεχή ημέρα, λοιπόν, οι κύριοι Δραγασάκης και Βαρουφάκης πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Υπήρξε μια νέα σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς όπως έγινε και χθες, για να διατυπωθούν ακόμη πιο λεπτομερώς διάφορα ζητήματα και να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η δουλειά. Αναμένεται αυτή ακριβώς η δουλειά να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα όταν θα επιστρέψει και από την Γερμανία ο Πρωθυπουργός. Πάντως πρέπει να πούμε ότι εν όψη και της αυριανής συνάντησης, η οποία γίνεται σε βεβαίως καλύτερο κλίμα μετά την μίνι σύνοδο των Βρυξελών, τα σκληρά μηνύματα από Ευρωπαίους εταίρους εξακολουθούν να φτάνουν. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ
προς την Ελλάδα, όχι μόνο μετά την παρουσίαση, αλλά και μέχρι την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την Αθήνα μέχρι την υλοποίηση. Η Ισπανία, που βεβαίως κρατά από την αρχή μια ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στη νέα ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι και ο κύριος Ραχώη έχει εκλογές μπροστά του. Λίδα Μπόλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί με ποια όπλα πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στο κρίσιμο τέτα-τέτ με την Άγγελα Μέρκελ, αλλά και τα μηνύματα που στέλνει το Βερολίνο. Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου. Μπορεί η διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες να έδωσε ανάσα στην ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, τα αγκάθια στις διμερείς σχέσεις με τη Γερμανία που διωγγώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και τα πρώτα δείγματα γραφής της Αθήνας για την υλοποίηση της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα με τη Γερμανίδα Καγκελάριο στο πρώτο τέτα-τέτ των δύο ηγετών. Μια συνάντηση που δεν θα πιέζεται από τις διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορέσουμε και οι δύο πλευρές να συζητήσουμε για τα σημαντικά θέματα που ταλανίζουν την Ευρώπη, αλλά και για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Στη συνάντηση στρέφουν το ενδιαφέρον τους και οι Γερμανοί αξιωματούχοι, αναμένοντας τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό του τόνου που υιοθετούν η συνέντευξη του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του S5 στο περιοδικό Spiegel με τίτλο «Το S5 χάνει την υπομονή του με τον Τσίπρα». Ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε να υποβάλει μια πλήρη λίστα συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Περιμένω να παρουσιάσει αυτή τη λίστα στις συνομιλίες με την καγκελάριο Μέρκελ τη Δευτέρα. Θέλω επιτέλους να ξέρω εάν η Ελλάδα είναι έτοιμη για πραγματικές μεταρρυθμίσεις ή όχι. Λίγες ώρες πριν το πολυαναμενόμενο ραντεβού Τσίπρα-Μέρκελ, ο Μανώλης Γλέζος παρεμβαίνει με επιστολή του ζητώντας να πέσουν οι τόνοι. Μου προκαλεί ανησυχία το κλίμα διχόνοιας, μυσαλλοδοξίας και εχθρότητας που επιχειρείται να δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία και το οποίο, αν εδραιωθεί, απειλεί να οδηγήσει σε εθνικιστικές οξύτητες που σε καμία περίπτωση δεν διευκολύνουν την επίλυση των προβλημάτων. Απευθύνω έκκληση τόσο προς τις δύο πλευρές όσο και προς τον τύπο να αφήσουν τα εθνικιστικά παραλυρήματα και να κυριαρχήσει η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα, η λογική και το δίκαιο. Να δοθεί χρόνο στην κυβέρνηση Τσίπρα ζητά από την πλευρά του ο Πέτερ Μπόφιγκερ, μέλος του Συμβουλίου των Σοφών της γερμανικής κυβέρνησης. Νομίζω καταρχήν ότι τις περασμένες εβδομάδες ζήσαμε κλιμάκωση των σχέσεων και σε αυτό φταίει καθαρά η ελληνική πλευρά, γιατί δεν ήταν συνεργάσιμη, για να μην πω ότι ήταν προκλητική. Αλλά τώρα είναι σημαντικό να κατέβουν οι τόνοι. Φυσικά είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια νέα κυβέρνηση λίγων εβδομάδων, που ευρισκόμενη μέσα σε ένα τυφώνα προσπαθεί να κουμαντάρει το πλοίο. Άρα ας τις δώσουμε πίστοση χρόνου. Από την άλλη βέβαια θα ήταν χρήσιμο μέλη της κυβέρνησης να έδιναν λιγότερες συνεντεύξεις και να έκαναν περισσότερη δουλειά. Νομίζω ότι προχθές έγινε ένα πολύ μεγάλο θετικό βήμα. Αυτό θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας και πιστεύω ότι πλέον η πεποίθηση της κυβέρνησης ότι μπορούμε να βγούμε από το μνημόνιο και να πάμε σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τους εταίρους με τρόπο ασφαλή και ταυτόχρονα να επιτρέψει πλήρως την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον πολύ κοντά στην υλοποίησή του. Μιλώντας στην καθημερινή της Κυριακής, ο διευθυντής του IIF Charles Collins μιλά για τη στροφή της κυβέρνησης προς το ρεαλισμό. Έχω την αίσθηση πως έχει ήδη περάσει από την προεκλογική καμπάνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Αντιλαμβάνεται τη δύσκολη πραγματικότητα στο σημερινό περιβάλλον. Η κύρια πρόκληση είναι τώρα να κάνει και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ την αναγκαία στροφή προς το ρεαλισμό της διακυβέρνησης, να ψηφίσει τις μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει την πολιτική που απαιτείται. Σε υψηλούς τόνους σχολίασε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς. Για την οικονομία και για την ανάπτυξη δεν γίνεται καμία κουβέντα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το κόμμα και να σβήνουν εκείνα τα οποία γράψαμε εμείς με πολύ μεγάλο μόχθο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καμπανάκι για την επάρκεια των ελληνικών ταμείων κρούει με δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Κομισιόν, τα ελληνικά κεφάλαια φθάνουν μέχρι τις 8 Απριλίου. Στέφανα Γεωργακόπουλε, πριν από λίγο είχαμε τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κοτζιά στο Βερολίνο με τον Γερμανό ομολογό του Στανμάιερ, προκειμένου να γίνουν τα πρώτα βήματα ώστε να καλλιεργηθεί ξανά ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Να δούμε λοιπόν τις αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο κ. Κοτζιά στο κανάλι της Deutsche Welle. Ποιο είναι το περίγραμμα αυτών? Αναφερόμενος στις προσδοκίες από τη συνάντηση, ο Νίκος Κοτζιάς είπε: «Έχω καλές σχέσεις με τον κύριο Στάινμαϊερ. Στόχος μας είναι να γίνει συζήτηση για τις ελληνογερμανικές σχέσεις πιο ορθολογιστική και συνετή.
Στο ερώτημα του Γερμανού δημοσιογράφου τι αναμένει από τις συνομιλίες Τσίπρα-Μέρκελ αύριο, ο Έλληνας υπουργός είπε: «Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η βελτίωση της αλληλοκατανόησης, η αποδόμηση των στερεότυπων και να συζητηθεί η πραγματικότητα και το μέλλον της Ευρώπης αντί να δίνεται τροφή στην αντιπαράθεση». Τέλος, ο κύριος Κοτζιάς, στην ερώτηση αν είναι αισιόδοξος για την αυριανή συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ, είπε: «Η φιλοσοφία μου είναι εκείνη της ιστορικής αισιοδοξίας. Υπήρχαν πάντα εντάσεις μεταξύ των χωρών μας. Παράλληλα όμως υπάρχει μακροχρόνια φιλία και κοινά συμφέροντα». Τώρα, έδωσε συνέντευξη και στην Süddeutsche Zeitung ο κύριος Κοτζιάς. Τι ακριβώς είπε, Στέφανε? Στη συνέντευξη που δημοσιεύεται αύριο και προδημοσιεύεται σήμερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί για μια ακόμα φορά για μαζικό κύμα παράνομων μεταναστών προς τη Δυτική Ευρώπη σε περίπτωση κατάρρευσης της Ελλάδας. Αν εκατομμύρια άνθρωποι ξεκινήσουν προς την Ευρώπη, ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί, κατέληξε ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος αναφορικά με τις πολεμικές επανορθώσεις είπε ότι η Αθήνα επιδιώκει περισσότερο μια πολιτική παρά μια νομική επίλυση του ζητήματος. Με μεγάλο ενδιαφέρον τώρα η γερμανική κοινή γνώμη αναμένει την πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Mm-hmm. Τη συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ θα απασχολήσουν οι μεταρρυθμίσεις που προετοιμάζει η Αθήνα, ενώ δεν αποκλείεται να συζητηθεί και το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων. Όπως είχε δηλώσει η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, mm-hmm. από τη συνάντηση δεν αναμένεται λύση για την κρίση. Κρατάμε επομένως ότι η πρωταρχική στόχη είναι ο διάλογος, η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και η αποκλιμάκωση των εντάσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των τελών ίδρευσης που καλούνται να πληρώνουν εφ' εξής, τα οποία φτάνουν ανά νοικοκυριό ετησίως ακόμα και τα 400 ευρώ. Κατά τη λιτότητα και υπέρ της αξιοπρέπειας φώναξαν όμως οι διαδηλωτές και στη Μαδρίτη, ζητώντας να μπει ένα τέλος στις περικοπές στην υγεία, την εκπαίδευση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Ψωμί, δουλειά, φτηνή στέγη και αξιοπρέπεια. Αυτά απαιτούν και γι' αυτά διαδήλωσαν στη Μαδρίτη δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί στην πορεία της αξιοπρέπειας, όπως την ονόμασαν. Οι διαδηλωτές που κατήγγειλαν τα αποτελέσματα της πολιτικής της λιτότητας που έφερε περικοπές στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και στα επιδόματα έφτασαν χθες στην πρωτεύουσα από όλη τη χώρα. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Αυτό δεν προβάλλεται στην τηλεόραση. Δεν δείχνουν τις ουρές με τους πεινασμένους. Πρέπει να σκεφτούμε τους νέους ανθρώπους. Είναι τόσοι που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εδώ. Είναι ντροπή. Η χώρα μπήκε σήμερα σε μακρά προεκλογική περίοδο που περιλαμβάνει δημοτικές και τοπικές εκλογές, με τους πολίτες της Ανδαλουσίας να προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τη νέα τοπική κυβέρνηση. Η προεκλογική περίοδος στην Ισπανία θα κορυφωθεί στο τέλος του 2015 με τις βουλευτικές εκλογές. Συνθήματα κατά της λιτότητας όμως φώναξαν και δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί που κατέβηκαν στους δρόμους του Δουβλίνου για να διαδηλώσουν κατά των τελών ίδρευσης που καλούνται να καταβάλουν από τον ερχόμενο μήνα. Οι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για το συγκεκριμένο μέτρο έστειλαν το μήνυμα πως παρά την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, τα νοικοκυριά έχουν φτάσει στα άκρα και δεν πρόκειται να πληρώσουν τα 200 έως 400 ευρώ με τα οποία θα επιβαρυνθούν με την ισχύ του νέου μέτρου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις κάλπες σήμερα οι Γάλλοι για να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία από τα exit polls που δείχνουν μεγάλη προσέλευση των Γάλλων στις κάλπες και βεβαίως όλα τα βλέμματα, Έλενα Παπαδημητρίου, είναι στραμμένα στη Μαρί Λεπέν. Εύα, αυτή ακριβώς η μεγάλη συμμετοχή που φτάνει στο 43% είναι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο λόγος της μεγάλης ανατροπής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κόμμα του κύριου Σαρκοζή κερδίζει με 36%, δεύτερη οι σοσιαλιστές με 28,5% και τρίτο το εθνικό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν με 24,5%. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Υπάρχουν και exit poll που δείχνουν ακόμα και δεύτερο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Ωστόσο, όλα θα κριθούν την ερχόμενη Κυριακή στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών της Γαλλίας. Ήδη, μάλιστα, υπάρχουν μηνύματα τόσο από τον Γάλλο Πρωθυπουργό και σοσιαλιστή Μανουέλ Βάλς, αλλά και από τον κύριο Σαρκοζή, ο οποίος αναστήθηκε πολιτικά το τελευταίο διάστημα και κατάφερε να κάνει την ανατροπή αυτή, έτσι όπως φαίνεται. Και οι δύο, λοιπόν, καλούν τους Γάλλους την επόμενη Κυριακή να ψηφίσουν, να μην μείνει κανένας στο σπίτι του, γιατί κάθε ψήφος έχει τεράστια
τεράστια σημασία. Έλενε Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας και πάλι, σε υπόθεση για γερά νεύρα, έχει εξελιχθεί για ασθενείς αλλά και φαρμακοποιούς η αναζήτηση φαρμάκων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι φαρμακευτικές τροφοδοτούν με το σταγονόμετρο την αγορά. Οι φαρμακοποιοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να βρουν τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, προσφεύγουν ακόμα και στα social media. Ακόμα και από την επαρχία αναγκάζονται οι φαρμακοποιοί να δανείζονται φάρμακα από συναδέλφους τους, αφού οι ελλείψεις αποτελούν πια καθημερινό γολγοθά. Η τροφοδοσία από τις φαρμακευτικές εταιρείες στις φαρμακαποθήκες και στη συνέχεια στα φαρμακεία γίνεται με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να χρησιμοποιούν ακόμα και το διαδίκτυο προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. Έχοντας ένα blog στο ίντερνετ όπου αναρτούμε τις ελλείψεις μας, και προσπαθεί ο καθένας από το απόθεμά του να καλύψει τους πελάτες και τις συνταγές. Ινσουλίνη από τη Λιβαδιά, φάρμακα από όλες τις περιοχές της Αθήνας, το οποίο το κάνουμε πήγαινο ερχόμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει και χρόνο και κόστος για μας. Σύμφωνα με στοιχεία μεγάλης φαρμακοποθήκης που παραθέτει η Καθημερινή της Κυριακής, τον περασμένο Ιανουάριο η αποθήκη είχε παραγγείλει 32.000 τεμάχια από ένα αντιβιωτικό και παρέλαβε 10.013. Από τα 38.000 τεμάχια σκευάσματος στατίνης, τελικά έλαβε 8.202 και κανένα από τα 20.000 κουτιά συγκεκριμένου αντικαταθλιπτικού. Τα κοιτάμε κάθε μέρα ποιος έχει ανάγκη. Πολλές φορές διασπώντας και τα κουτάκια, δίνοντας μια καρτέλα στον ένα, μια καρτέλα στον άλλον. Και εγώ προσωπικά στην αποθήκη μου στέλνω τα super sauce, έτσι τα λέω, δηλαδή αυτά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για σήμερα, και μετά κοιτάω σιγά σιγά κάθε μέρα να δω πώς θα βρω το κουτάκι. Πολλές φορές οι φαρμακοποιοί αναγκάζονται να παραγγέλνουν φάρμακα απευθείας στις φαρμακοβιομηχανίες, μερικές από τις οποίες τους υποχρεώνουν να αγοράσουν μαζί με το φάρμακο που τους λείπει και άλλα σκευάσματά τους προκειμένου να στείλουν την παραγγελία. Να καλύπτεται πρώτα η ελληνική αγορά και μετά να εξάγονται όσα φάρμακα πρέπει να εξάγονται. Από την άλλη μεριά, έλεγχος της βιομηχανίας. Να μπορούν να καλύπτουν την ελληνική αγορά με επαρκείς ποσότητες και να μην δικαιολογούνται από το θέμα των παράλληλων εξαγωγών. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εισαγωγή φαρμάκων και η επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες με στόχο την καλύτερη τιμή, αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα στις ελλείψεις φαρμάκων. Προειδοποίησα τις πολυεθνικές εταιρείες να σταματήσουν αυτού του είδους τα παιχνιδάκια. Μάλιστα. Διότι υπάρχει και κράτος και υπάρχει και νόμος. Θα το αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικό τρόπο με τη νέα ηγεσία του ΣΦΕ. Μάλιστα. Αν θέλουν να έχουμε καλούς λογαριασμούς και να έχουμε και καλές σχέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, οι παράλληλες εξαγωγές τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μείωση, αφού το 2009 ο τζίρος από τις παράλληλες εξαγωγές έφτασε το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2012 ήταν 420 εκατομμύρια και πέρυσι 310 εκατομμύρια ευρώ. Με τροπολογία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ακυρώνονται οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο Σωτήρης Μπολάκης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σωτήρη. Λοιπόν, Εύα, ο κύριος Λαφατζάνης την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ότι αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν ανακαλέσει αυτήν την αύξηση στα τιμολόγια υπέρ του τέλους εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θα το έκανε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα λέει ότι θα έρθει τροπολογία και μάλιστα με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα κατατεθεί στη Βουλή, μια τροπολογία προσθήκη με την οποία θα ακυρώνονται αυτές οι αυξήσεις και θα επανέρχεται το ύψος του τέλους στην τιμή που είχε για το 2014. Μένει να δούμε τώρα αν θα γίνει επί της ουσίας πράξη και το δεύτερο σκέλος της δήλωσης του κ. Λαφαζάνη, ήδη πάλι από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θα ακολουθήσουν και μειώσεις στα τιμολόγια. Πάντως, στη συγκεκριμένη τροπολογία προσθήκη προβλέπεται και η επανεξέταση και επανεκτίμηση των εσόδων που παίρνει η ΔΕΗ από αυτό το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, έρευνες της αστυνομίας για να εντοπιστούν όσοι μπορεί να είχαν σχέση με το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, την ώρα που νεότερες πληροφορίες δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Ολοκληρώθηκε από το εγκληματολογικό εργαστήριο της ελληνικής αστυνομίας η ανάλυση του βίντεο με το Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο είχε παραδώσει ιδιωτικός detective στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο βίντεο εμφανίζεται ο Γιακουμάκης με τέσσερις φοιτητές του. Ο 20χρονος με τους φοιτητές του γελάνε δυνατά, προφανώς αστειευόμενοι, ενώ όπως διέρευσε, κάποια στιγμή οι τέσσερις κριτικοί πετούν τον Γιακουμάκη στο κρεβάτι. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Εμείς τουλάχιστον προσωπικά, γιατί είμαστε και πρώτο έτος, δεν είδαμε κάτι τέτοιο να συμβεί. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα το δηλώναμε επί τόπου στην αστυνομία. Εμείς είμαστε καθαροί και δεν έχουμε να φοβηθούμε πράγματα, και να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι το πράγματα.
Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να ταυτοποιήσει όσους εμφανίζονται στο βίντεο, μια που φαίνεται πως έχουν σχέση με τον διαρκή εκφοβισμό που δεχόταν ο νεαρός φοιτητής στο διάστημα που σπούδαζε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Όταν οι γραμμές αυτές έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, εκεί πάβει πλέον να είναι πλάκα. Εκεί πάβει πλέον να είναι ένα αστείο. Σωστό. Αυτού λοιπόν θα κληθούν οι αρχές που, επαναλαμβάνω, έχουμε εμπιστοσύνη όλοι μας, να αποφανθούν τι ακριβώς συνέβη. Και αυτό το φως θέλουμε να ρίξουμε εμείς για τη μνήμη του Βαγγέλη και για την οικογένεια που αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το Γολγοθά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτό παραμένει το εάν οφείλεται ή όχι σε αυτοκτονία ο θάνατος του 20χρονου φοιτητή, μια που η ιατροδικαστική έρευνα δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Όλα τα στοιχεία της προανάκρισης τα έχει ζητήσει και ο δικηγόρος της οικογένειας Γιακουμάκη. Ναι. Να ανοίξουν στόματα. Όσοι ξέρουν, όσοι άκουσαν, όσοι είδαν κάτι, να ενημερώσουν είτε τις αρχές, είτε εμένα, είτε τον συνεργάτη μου, είτε την οικογένεια, είτε κάποιο δημοσιογράφο. Διότι το θέμα αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε ότι μπορεί να είναι δικό μας θέμα. Σε επιστολή τους, η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη αναφέρουν πως έχουν εμπιστοσύνη προς την ελληνική αστυνομία. Ο Βαγγέλης δεν είναι πια μόνο δικό μας παιδί. Έγινε παιδί όλων σας. Ο άδικος χαμός του παιδιού μας και ο πόνος δεν πρέπει να μας επιτρέψουν να αγνοήσουμε την τεράστια ευθύνη όλων μας αυτή την ώρα απέναντι σε οποιαδήποτε φαινόμενα βίας, ψυχικής ή σωματικής. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και δικαιοσύνη ότι θα κάνουν το καθήκον τους, καταδικάζοντας τους ενόχους και δικαιώνοντας τους αθώους. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη για τα υβριστικά σχόλια που έκανε στο ίντερνετ για το θάνατο του 20χρονου φοιτητή. Κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαλαμίνας και Πειραιά με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα νότια προάστια. Μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο τον τραγικό θάνατο πυγμάχου πάνω στο ρινγκ. Τραγικό θάνατο βρήκε, κυρίες και κύριοι, Μεξικανός αθλητής του wrestling κατά τη διάρκεια αγώνα που διεξήχθη στο Μεξικό τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η σφοδρότητα του χτυπήματος που δέχτηκε ο Πέδρο Ραμίρες από αντίπαλό του απέβη δυστυχώς μοιραία. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερως σκληρές. Ο 35χρονος Μεξικανός Πέδρο Αγκουάγιο Ραμίρες δέχεται σφοδρό χτύπημα στο κεφάλι από αντίπαλό του και μένει ανέστητο στο καναβάτσο κατά τη διάρκεια αγώνα wrestling στο Μεξικό σε ένα χτύπημα που δυστυχώς απέβη μοιραίο. Ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά για περίπου 2 λεπτά, καθώς οι υπόλοιποι αθλητές δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Ραμίρες έχει χάσει τις αισθήσεις του και οι υπεύθυνοι του αγώνα προσπαθούν να τον συνεφέρουν. Ο αντίπαλός του, Όσκαρ Γκουτιέρες, ξεσπά σε λυγμούς όταν αντιλαμβάνεται το τι έχει συμβεί, όπως και το πλήθος που παρακολουθεί σαστισμένο. Λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Ραμίρες καταλήγει. Οι εν λόγω αγώνες που διεξάγονται στο Μεξικό ονομάζονται Lucha Libre και περιλαμβάνουν ακροβατικές κινήσεις αθλητών τόσο εντός όσο και εκτός του ring. Απίστευτο και τραγικό πραγματικά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για έναν ακόμα ένοπλο που εμπλέκεται στην πρόσφατη αιματηρή επίθεση στο Μουσείο Μπαρντό της Τίνιδας και ο οποίος διαφεύγει, κάνουν λόγο οι αρχές της χώρας. Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τη στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν στο χώρο. Είναι μόλις λίγα λεπτά πριν το μακελιό. Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τρομοκρατών πριν σκορπίσουν το θάνατο. Οι δράστες διακρίνονται να περπατούν στον εσωτερικό χώρο του μουσείου με τα όπλα αναχείρας. Καθώς τρίβουν σε μια αγωνία για να ανέβουν τις σκάλες, ένας άντρας έρχεται πρόσωπο με τους τρομοκράτες. Εφρυδιάζονται, αρχικά τον σημαδεύουν, αλλά όταν βλέπουν ότι εκείνος έχει ήδη απομακρυνθεί, τον αφήνουν να φύγει. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε μαζί με δύο φωτογραφίες που δείχνουν τις ορούς των δραστών που έχουν ταυτοποιηθεί ως ο Γιασίν Αμπίντι και ο Χάτεμ Χαχνάουι που έπεσαν νεκροί από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Για έναν ακόμη ένοπλο που εμπλέκεται στην επίθεση και ο οποίος διαφεύγει, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Τινησίας. Σίγουρα ήταν τρεις. Έχουν αναγνωριστεί και οι κάμερες ασφαλείας τους έχουν καταγράψει. Δύο εξουδετερώθηκαν, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας που διαφεύγει. Οι συγγενείς του Αμπίντι καταγγέλουν πως και ο ίδιος ο δράστης ήταν θύμα της προπαγάνδας των τζιχαντιστών, καθώς παρασύρθηκε από επιτίδιους που στρατολογούν κόσμο στα τζαμιά της Τινησίας. Ο άνθρωπός μας σκότωσε κάποιον. Λυπούμαστε για όσους πέθαναν και για τον αστυνομικό που άφησε πίσω του ένα γιο. Όμως ο άνθρωπός μας ήταν θύμα και πέθανε πολύ νέος. Βρείτε λοιπόν εκείνους που τον παρέσυραν σε όλο αυτό. Εκείνους που ευθύνονται. Το Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει μετατρέψει σε τεράστια επιχείρηση τη στρατολόγηση ανηλίκων. Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται το
αριθμός των δυτικών πολιτών που εντάσσονται στις τάξεις των τζιχαντιστών. Στα νοσοκομεία τα οποία ελέγχει το Ισλαμικό κράτος στη Συρία πήγαν να εργαστούν 7 Βρετανοί φοιτητές ιατρικής, καθώς επίσης ένας Αμερικανός και ένας Καναδός. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν τα ίχνη τους. Στο μεταξύ, άντρες του Ισλαμικού κράτους ανήρτησαν στο διαδίκτυο λίστα με ονόματα, διευθύνσεις και φωτογραφίες 100 μελών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καλώντας τους οπαδούς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες να τους εκτελέσουν. Η υπόθεση εξετάζεται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Στα ιστορικά μονοπάτια του Ναυπλίου ξαναγήθηκαν μικροί και μεγάλοι, υιοθετώντας το σύνθημα της δράσης του Sky: «Αφήνουμε τον καναπέ, ζούμε καλύτερα». Η πεζοπορία διήρκησε 3 ώρες, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την πρώτη πεζοπορία που πραγματοποιήθηκε εκτός Αθηνών. Δεν περίμενα ότι θα έχω τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή τον κόσμο, γιατί είναι η πρώτη μας δράση που κάνουμε εκτός Αττικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω. Τι κι αν η σημερινή διαδρομή ήταν χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Τι κι αν ο καιρός έκανε παιχνίδια. Άνθρωποι όλων των ηλικιών άφησαν τον καναπέ τους, φόρεσαν τα αθλητικά τους και ξεκίνησαν με προορισμό τα ιστορικά μονοπάτια του Ναυπλίου για να ζήσουν καλύτερα. Είναι η 5η φορά που έρχομαι στη δράση, από Αθήνα έρχομαι. Είναι καταπληκτική η περίπτωση αυτή. Οπωσδήποτε πρέπει να επεκταθεί και να γίνεται δυνατόν και κάθε Σαββατοκύριακο. Η πεζοπορία ξεκίνησε από την περιοχή της Αρβανιτιάς και συνεχίστηκε γύρω από το Παλαμίδι και την Ακροναυπλία. Χαιρόμαστε που επιλέγετε την πόλη μας και να ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδρομή που έχετε επιλέξει από ψηλά το κάστρο σας επιβλέπει και σας προστατεύει. Η δράση του Sky, αφήνουμε τον καναπέζουμε καλύτερα, έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων, την εθελοντική ομάδα του Δήμου, τον Φυσιολατρικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύνδεσμο και τον ραδιοφωνικό σταθμό Sky Αργολίδας 102,3. Όλα τα μονοπάτια ήταν εύκολα, ακόμα και για τους αρχάριους, οι οποίοι τα κατάφεραν και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή διάρκειας 3 ωρών. Την ξενάγηση για τις αρχαιότητες και τα ιστορικά μνημεία ανέλαβαν αρχαιολόγοι από την Εφορία Ιστορικών Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Στα καλά νέα απόψε, η ανάδειξη του πόρου στα 7 παραδεισένια νησιά της Ευρώπης. Στα 7 παραδεισένια άγνωστα νησιά της Ευρώπης ανήκει ο πόρος, σύμφωνα με δημοσίευμα του μεγαλύτερου ενημερωτικού πόρταλ της Αυστραλίας News. Ο πόρος είναι το ιδανικό μέρος για διακοπές μακριά από την πολυκοσμία που κατακλείζει τα περισσότερα ελληνικά νησιά. Αυτό το εξαιρετικής ομορφιάς καταφύγιο βρίσκεται στο Σαρωνικό κόλπο και εκεί κάνουν τις διακοπές τους συντόπιοι. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή ιστοσελίδα, ο επισκέπτης οφείλει να κάνει μία βόλτα στο λεμονοδάσος, το λόφο με περισσότερες από 30.000 λεμονιές και πορτοκαλιές και στις παραλίες. Ο πόρος είναι ένα ήσυχο αλλά κοσμοπολίτικο νησί. Η διασκέδαση το βράδυ στα καφέ και τις ταβέρνες του προσφέρει μοναδικές στιγμές στους επισκέπτες του νησιού, καταλήγοντας ότι και η απομόνωση στο νησί είναι εύκολη υπόθεση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την 21η αγωνιστική, η Βέρεια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 με γκολ του Μπεν στο 36ο λεπτό. Συνοπτικά τα αποτελέσματα: νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-3 άνευ αγώνα. Όφι Πας Γιάννη αναβλήθηκε η χθεσινή αναμέτρηση. Πανετολικός Λεβαδιακός 1-0. Πανθρακικός ΠΑΟΚ 3-1. Σκόντα Ξάνθια Ατρόμητος 1-0. Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης 2-1. Ολυμπιακός Κέρκυρα 3-0. Βέρεια Παναθηναϊκός 1-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με την αναμέτρηση Πλατανιά Σκαλονής στις 7:30. Σε λίγο στο Sky Goal που ακολουθεί, παρέα με τον Μανώλη Σφακάκη και τον Παναγιώτη Βαρούχα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις καλύτερες στιγμές της αγωνιστικής αλλά και γκολ από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η αθλητική μας εκπομπή Sky Goal. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι νοτιάδες δεν έρχονται μόνοι τους, φέρνουν μαζί τους σκόνη, βροχές και υγρασία. Ελάτε να τα δούμε όλα εδώ μαζί αναλυτικά, μένοντας όμως πάντα στην ουσία του καιρού. Αύριο λοιπόν Δευτέρα, νεφώσεις στη χώρα μας με βροχές στις περισσότερες περιοχές, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Πάντως, σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν ανατολικότερα και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν νοτιάδες έως 7 μποφόρ στα νότιο-δυτικά με εξασθένιση.
Σταδιακά στο Βόρειο Αιγαίο θα μπουν βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα. Το μεσημέρι θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, τοπικά όμως στη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο νεφώσεις αυξημένες με βροχές και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο και εκεί νεφώσεις αυξημένες με βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι εκεί μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη τώρα η μέρα θα είναι σχετικά καλή με κάποιες πρόσκαιρες βροχές εδώ στην Ανατολική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, νοτιοανατολική έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τοπικά στα δυτικά και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα, 25 Μαρτίου, δυστυχώς ο καιρός θα χαλάσει με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και γρήγορα και στα υπόλοιπα. Χιονοπτώσεις περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά ορεινά και βελτίωση του καιρού το βράδυ. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Καλό σας βράδυ.